Να περάσουμε λίγο σε μια προτροπή συμβουλή μέσα από μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν για την γρίπη με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Εγώ να σταθώ λίγο και να πω στην αύξηση του επιδημικού κύματος της γρίπης, ένα ποσοστό που αγγίζει το 41,5% κατά τη βδομάδα 28 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου. Θέλω να πάμε στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Πρόεδρε, πώς είστε? Είμαι πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Δική μας η χαρά, πρόεδρε, και ξεχωριστή αφορμή με αυτό το καμπανάκι που χτυπήσατε στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, προτρέποντας τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας, κυρίως άνω των 60, πρόεδρε, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Ναι. Άνω των 60, οι έγκυες, τα παιδιά 6 μηνών με 5 ετών, οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, χρόνια νοσήματα, νοσοκατασταλμένοι. Εννοείται όσοι είμαστε όσοι εργαζόμαστε σε δομές υγείας, όσοι εργαζόμαστε σε κλειστές δομές. Εννοείται ότι πρέπει να πάμε να εμβολιαστούμε, διότι αφού γκραζόμενοι και βλέποντας τους γιατρούς μας, έχουν γεμίσει τα ιατρία από κρούσματα. Ο εμβολιασμός δεν προχωράει τόσο καλά. Δεν θα συζητήσουμε το γιατί δεν προχωράει. Δεν προχωράει τόσο καλά. Τα ιατρία γεμίζουν. Οι προσαγωγές ήδη για γρήπη των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί. Ευτυχώς όχι νοσηλείες. Είναι το επόμενο. Πρέπει να το προλάβουμε. Πλέον το βλέμμα έχει στραφεί στα περιστατικά γρίπης περισσότερο και όχι σε εκείνα του κορονοϊού. Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κορονοϊό. Ο COVID, σύμφωνοι αυτή τη στιγμή, δεν είναι αυτός που εμφανίστηκε στην αρχή. Δεν είναι τόσο θανατηφόρος, δεν είναι τόσο... ας πούμε, λιμογόνος να έχει τόσες σοβαρές επιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Και νομίζω ότι η αναμνηστική δόση μαζί με το εμβόλιο της γρίπης είναι απαραίτητα μέτρα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ειδικά για τους ηλικιωμένους, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Αναφορικά τώρα με τα συμπτώματα, να συγκρίνουμε λίγο τα συμπτώματα της γρίπης με τα αντίστοιχα του κορονοϊού. Τα συμπτώματα της γρίπης είναι αυτά: συνάχη, βήχα, πίσω, μυϊκούς πόνους, αρθραλγίες. Και πολλές φορές μπορεί να διέλθει και να πούνε ότι είναι ολόγημα και εν τέλει να έχουμε μια εξέλιξη λόγω της γρίπης. Προτρέπει και αναφέρει το Υπουργείο Υγείας ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να υποστεί μεταλλάξεις και γι' αυτό το λόγο είναι υποχρεωτικός κατά κάποιο τρόπο ετήσιος εμβολιασμός. Το έχουμε δει αυτό, αλλά ξέρετε, ακόμα και μεταλλάξεις να γίνουν τα εμβόλια, προσφέρουν μια κάλυψη, ειδικά στους ηλικιωμένους, ειδικά για μια πιο ήπια νόσηση. Έτσι, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και με τον COVID είδατε πόσες μεταλλάξεις μας ήταν. Όλοι μπορούν να υποστούν μεταλλάξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, ακόμα και οι μεταλλάξεις της γρίπης, ακόμα και δηλαδή, εάν δεν είναι στο εμβόλιο αυτό, παρόλα αυτά προκαλείται με το εμβόλιο, υπάρχει προστασία και προκαλείται μια πιο ήπια νόσηση. Πρόεδρε, λέει τώρα ένας 60χρονος, 65χρονος, εγώ νιώθω υγιής, είμαι υγιής, πέρασα και κορονοϊό και δύο φορές, ασυμπτωματικός στη μία από τις δύο, γιατί να τρέξω να εμβολιαστώ τώρα με το εμβόλιο της γρίπης, ποιος ο λόγος να κάνω ένα ακόμα εμβόλιο, τι απαντάτε σε αυτούς? Πολύ ωραία. Είναι μια ερώτηση η οποία έρχεται στο μυαλό όλων. Ότι εντάξει, βαρεθήκαμε, περάσαμε 3 χρόνια εμβόλια. Εάν όμως νοσήσει από τη γρίπη, εγώ έχω να σας πω κάτι απλό, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Βέβαια. Τα καρδιαγγειακά. Εγώ είμαι καρδιολόγος, έτσι. Εγώ είμαι καρδιολόγος. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα μειώνονται από το εμβόλιο της γρίπης. Μειώνονται σε ένα ποσοστό που είναι αντίστοιχο με τη μείωση που κάνουμε εμείς με τη θεραπεία για υπέρταση, με όλα αυτά τα προληπτικά τα οποία κάνουμε. Έχουμε ένα μείωση, την οποία είχαμε μείωση στα καρδιαγγειακά από το εμβόλιο της γρίπης. Εάν λοιπόν, αυτό τώρα σας το λέω σαν παρένθεση, ότι ένα εμβόλιο γρίπης προφυλάσσει και από άλλα νοσήματα. Διότι τα περισσότερα νοσήματα στην ιατρική έχουν στην παθοφυσιολογία τους ως βάση και τη φλεγμονή.
Εάν λοιπόν εμείς αποφύγουμε μία φλεγμονή, και τώρα οδήγησα βέβαια την κουβέντα κάπου αλλού, αλλά θέλω να σας δείξω ένα παράδειγμα αυτού του, άνω των 65-60 ετών ατόμου, το οποίο σου λέει γιατί είναι υγιής. Ναι, γιατί προφυλάσσεται. Διότι αν κάνεις γλύπη, ναι, μπορεί να κάνεις μία επιανόσηση. Αλλά εάν κάνεις όμως μία πιο σοβαρή νόσηση, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Και δεν θα αλλάξουν μόνο για την υγεία, θα αλλάξουν και για το υγειονομικό σύστημα. Γι' αυτό και λέμε πήγαινε εμβολιάσου τώρα. Το ξέρουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να εκδηλώνει μια αντίδραση που σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, έχω εμβολιαστεί τόσες φορές. Όχι, πρέπει. Εμπιστευτείτε την επιστήμη. Τα εμβόλια γίνονται 60 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι το 17 και το 18 υπολογίστηκε από το εμβόλιο της γρήπης μόνο στην Αμερική απέτρεψε την ασθένεια σε 6,5 εκατομμύρια ασθενείς. Ότι είχαμε 3,5 εκατομμύρια λιγότερο ιατρικές επισκέψεις. Ότι είχαμε 90.000 λιγότερες νοσηλίες. Ότι είχαμε 6.000 λιγότερους θανάτους. Εμπιστευτείτε την επιστήμη. Η επιστήμη είναι δεδομένη και έχει τη γνώση για να προτρέψει. Μάλιστα, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα και με αυτό να κλείσουμε, Πρόεδρε. Εμπιστευτείτε την επιστήμη, σπεύστε να εμβολιαστείτε, καθώς οι κίνδυνοι ελοχεύουν και πολλές φορές δεν τους περιμένουμε, έτσι δεν είναι? Είναι μια απρόοπτη κατάσταση όπως αυτή που βιώσαμε με τον κορονοϊό. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά, Πρόεδρε. Βέβαια. Τώρα. Σωστά. Καλά, σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Να είστε καλά.